Στέλλα Μπεζαντάκου αφήνει τα γλυφιτζούρια και τα παγωτά για να κάνει στροφή στην καριέρα της. Όπως δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες, ετοιμάζεται να γίνει παρουσιάστρια μεσημεριανής εκπομπής σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό. Πρόκειται να ξεκινήσω μία εκπομπή. Θεωρώ ότι έχω αρκετή εμπειρία αυτά τα 18-19 χρόνια στην τηλεόραση, από συνεντεύξεις, εμφανίσεις, όλα αυτά τα σχετικά. Μου δόθηκε ευκαιρία και θα κάνω μία μεσημεριανή εκπομπή, 2 με 4, σε γνωστό κανάλι, θα το μάθετε στην πορεία. Θα υπάρχουν άλλα 3 άτομα πάνελ, σύμφωνα με τα νέα της showbiz, με τα προβλήματα του κόσμου, με τα προβλήματα των σχέσεων. Θα έχουμε συνεντεύξεις. Όλα αυτά. Δεν ασχολούμαι, παιδιά, μόνο εγώ. Υπάρχει ολόκληρο επιτελείο από πίσω μου. Τα κανονίζουν αυτοί. Βέβαια, εγώ δίνω τις ιδέες μου, όχι οδηγίες ακριβώς. Προτείνω, λέω πράγματα, γιατί το έχω. Δεν ξέρω τι να κάνω, να αγχωθώ. Δεν ξέρω, θέλει να μας πει κάτι. Δεν ξέρω, να αγχωθώ. Τι έγινε, παιδιά. Λέει, θα πάει μεσημεριανό, είπε, μεγάλο κανάλι. Σε καλό είπε. Κανάλι. Βλέπω εκεί να έχουμε Στέλλα, όχι Ντορέτα. Τι παιδιά, τι, αυτό είναι το υπονοούμενο που έπρεπε να καταλάβουμε. Στέλλα, μη μας αγχώνεις. Όχι, δεν θέλαμε. Ας έρθεις τουλάχιστον απέναντι να μπορέσουμε να σε αντιμετωπίσουμε. Όχι τώρα να γίνει εδώ καμιά τρελή. Να αγωνιστούμε για τη δουλίτσα μας. Μεσημεριανή εκπομπή λοιπόν η Στέλλα. Εντάξει, τι περιμένετε. Όταν με το καλό, όταν και εφόσον και αν το δούμε αυτό. Να το δούμε πρώτα. Ισχύει αυτό. Και μετά να. Απλά ρε παιδί, να σου πω κάτι. Είναι ότι. Είναι ένα κορίτσι και αυτό που δεν την έχουμε δει σε ρόλο παρουσιάστριας. Ναι. Άρα είναι το ενδιαφέρον έκδηλο και ο θαυμασμός επίσης. Έκδηλο, έκδηλο. Το ίδιο. Εσύ θα πήγαινες να κάνεις, να είσαι στην ομάδα της Στέλλας. Εγώ. Ναι. Όχι. Γιατί. Γιατί έχω σένα. Τώρα μετά από την Ντορέτα το χάος. Αν σου έλεγε, λέμε τώρα, αν έσφαγε ο διάολος το ποδάρι του και σου λέγαμε ότι τελειώνει το εδώ, ρε παιδί μου. Άκου τώρα. Όχι, μωρό, θα ήθελα να πάω σε κάποιο σχετικό. Άμα να πάω σε πάλι σε κανέναν άσχετο, θα. Άσχετο. Ναι.